Γεια σου, είμαι η Μαρία Λιάκου και παρακολουθείς το κανάλι Ιστορίες Βιβλίων. Εάν είσαι καινούριος φίλος στο κανάλι, θα χαρώ να κάνεις εγγραφή για να δεις και τα επόμενα βίντεο. Γιατί το κανάλι αυτό φιλοδοξεί να μεγαλώσει την αναγνωστική κοινότητα και να έχουμε λόγο και άποψη. Γιορτινό και το σημερινό βίντεο. Σχετικά με τα δώρα. Μια μικρή ανάλυση θα έχουμε σήμερα και θέλω να μοιραστώ μαζί σας μία θέση μου. Κάνω δώρα βιβλία στις γιορτές σε αγαπημένους μου ανθρώπους, αλλά είναι γεγονός ότι επειδή τα μελετάω λίγο τα βιβλία, ανακαλύπτω έτσι και μια λίγο κρυφή, σκοτεινή μου επιθυμία ότι αυτά τα βιβλία τα θέλω και για μένα. Αλλά λόγω οικονομικής στενότητας που έχουμε όλοι μας, αδυνατό να αγοράσω ένα αγαπημένο μου βιβλίο 2 φορές. Υπάρχουν στιγμές στη ζωή μου που χαρίζω όσο δώρα σε αγαπημένους μου ανθρώπους αυτά τα βιβλία. Παράλληλα υπάρχουν βιβλία που επιλέγω για κάποιους πολύ αγαπημένους μου ανθρώπους που αισθάνομαι ότι κουβαλούν και μαζί τους και ένα κρυφό μήνυμα, πιθανόν ίσως κάτι που θα ήθελα να τους πω από μια διέστηση που έχω, ή να τους δείξω και μια μικρή, έναν άλλο διαφορετικό δρόμο προσέγγισης, μια ρογμή, ένα μικρό φως σε μια σκέψη τους ή πιθανόν και σε ένα πρόβλημά τους. Σας συμβαίνει και εσάς κάτι παρόμοιο? Ομολογώ ότι χαίρομαι διπλά όμως όταν τα βιβλία αυτά που επέλεξα έτσι με τόση αγάπη τα βλέπω στις βιβλιοθήκες τους και μετά από αρκετά χρόνια. Είναι γεγονός ότι όσο έχουμε την τάση να κρατάμε ένα βιβλίο, το τοποθετούμε μέσα μας σαν να είναι απλώς ένα... Όσο έχουμε την τάση να τα κρατάμε τα βιβλία, είναι απλώς ένα πράγμα. Ενώ όταν το δίνουμε γίνεται όφελος. Μου έρχεται στο νου κάθε φορά που αντιμετωπίζω αυτό το γεγονός η ιστορία της Κασίλντα του Τολέντο, όπου η Κασίλντα, η πριγκίπισσα, μυστικά από τον πατέρα της που ήταν μουσουλμάνος, έκρυβε στην ποδιά της ψωμί για χριστιανούς κρατούμενους. Σε κάποια φάση, κάποιοι στρατιώτες μουσουλμάνοι ζήτησαν να δουν τι κρύβει κάτω από την ποδιά της και κατά τον έλεγχο αυτό, τα ψωμιά μετατράπηκαν σε τριαντάφυλλα. Μήπως δίδοντας μακριά κάποια τέτοια βιβλία που μας φαίνονται πολύτιμα, ακολουθούμε και τα ωφέλη αυτής της μικρής κίνησης, αναρωτιέμαι. Πραγματικά πιστεύω μερικές φορές ότι τα πράγματα παίρνουν μια άλλη μορφή όταν θέλουμε να τα θυσιάσουμε. Όταν δεχόμαστε να χάσουμε κάτι, κερδίζουμε πραγματικά τη δυνατότητα να δούμε και να παρατηρήσουμε τη φύση της εξέλιξής του. Δηλαδή, ποια είναι η επόμενη ιστορία του ή τυχόν άλλος τρόπος χρήσης από ένα άλλο άτομο. Από την άλλη όμως, ο πλευρά σκέφτομαι βέβαια και το Ρουσό που έλεγε ότι όταν κάνω ένα δώρο, είναι ευχάριστο να προσφέρω τον εαυτό μου. Έχουμε ένα εγώ δηλαδή ευλογημένο με την δική του καλοσύνη. Χρησιμοποιώντας το δώρο και τον παραλήπτη του ως έναν καθρέφτη,
ικανό δηλαδή να μας στείλει πίσω μια μεγενθητική εικόνα αυτής της κίνησής μας και αυτού του πολύτιμου δώρου. Τελικά δεν νομίζω ότι στερούμε από τον εαυτό μας αυτό το βιβλίο, αλλά εάν είναι και μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον, πιθανόν κάποια στιγμή να έρθει χρησιμοποιημένο ή τσακισμένο ή με σημειώσεις στην δικιά μας βιβλιοθήκη, αν τόσο πολύ το θέλουμε και ο άνθρωπός μας δεν το χρειάζεται πλέον. Αυτή είναι η πραγματικότητα που συμβαίνει και θα ήθελα έτσι λίγο να μοιραστώ αυτές τις σκέψεις σας μαζί σας σε σχέση με την περίοδο των Χριστουγέννων. Γιατί αν διερευνήσουμε αυτή την οπτική, είναι μια περίοδος που πραγματικά μπορούμε να την χρησιμοποιήσουμε και να την κάνουμε εφαρμογή. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αν υπάρχει μια εποχή του χρόνου για να το κάνουμε ουσιαστικά με αυτογνωσία αυτό που σας ανέφερα, είναι η περίοδος των Χριστουγέννων. Ας αφήσουμε τα όποια δώρα μας στους αγαπημένους μας, βιβλία, κινητά τηλέφωνα, γκατζετάκια άχρηστα, να μετατραπούν σε τριαντάφυλλα στην ποδιά των πακέτων μας. Καλές γιορτές σας εύχομαι. Ως την επόμενη φορά που θα βρεθούμε, εύχομαι να είστε καλά και να έχετε πολλές και καλές αναγνώσεις.